Κύριο Νί, ΚΚΕ, πήγε καλά, πώς το εκτιμάτε? Να σας πω, να κάνω ένα σχόλιο συνολικότερα για το εκλογικό αποτέλεσμα, αν μου επιτρέπετε, γιατί νομίζω από αυτό πρέπει να ξεκινήσουμε. Κατά τη δική μας άποψη, το εκλογικό αποτέλεσμα δεν είναι θετικό για τους εργαζόμενους. Δεν έχουν να περιμένουν κάτι θετικό οι εργαζόμενοι από την ενίσχυση, γενικότερα του διπολισμού που βλέπουμε σε αυτή την εκλογική μάχη, γιατί βλέπουμε στην πραγματικότητα ενίσχυση εκείνων των δυνάμεων που από κοινού έχουν στηρίξει τα μνημόνια, έχουν στηρίξει συνολικά την αντιλαϊκή πολιτική που εφαρμόζεται όλο το προηγούμενο διάστημα. Και υπ' αυτή την έννοια, μια εσωτερική ανακατάταξη σε αυτόν τον πόλο, γιατί φυσικά υπάρχουν δύο πόλοι, δύο όχθες του ποταμού, αλλά ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία βρίσκονται στην ίδια όχθη. Μια λοιπόν εσωτερική ανακατάταξη σε αυτόν τον πόλο δεν προμηνεί κάτι θετικό για τους εργαζόμενους. Κατά τη γνώμη μας, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει σημαντική ευθύνη για τη συντηρητική αναδίπλωση του ελληνικού λαού που παρατηρούμε, και η συντηρητική αναδίπλωση αυτή οφείλεται τόσο στις πρέσπες, όσο στο γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με μια αριστερή ρητορική προώθησε όλα εκείνα τα μέτρα που είχε ανάγκη το μεγάλο κεφάλαιο, ξεκινώντας από τα μνημόνια, ή αν πάμε λίγο παραπίσω, φθάνοντας και στη μετατροπή του όχι σε ναι, ας θυμηθούμε και το δημοψήφισμα. Έπαιξε καταλυτικό ρόλο δηλαδή η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η τάχα πρώτη φορά αριστερά, στην εδραίωση μιας λογικής ότι τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει, μιας λογικής ότι τα πράγματα έτσι θα παραμείνουν, έτσι ήταν και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Δεν είναι τυχαίο, αν θέλετε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πλέον πρωταθλητής του ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση και ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Μια κατεύθυνση που ακριβώς επειδή δεν διαφοροποιείται στρατηγικά από αυτά που προτείνει η Νέα Δημοκρατία ή το ΚΙΝΑΛ, είναι πάρα πολύ λογικό να έχουμε ένα εκλογικό αποτέλεσμα το οποίο να μην σηματοδοτεί κάποια πολιτική διαφοροποίηση επί της ουσίας, αλλά όπως είπα νωρίτερα, ένα αποτέλεσμα το οποίο περισσότερο πρέπει να το δούμε σαν συντηρητική αναδίπλωση και ενίσχυση του διπολισμού παρά κάτι διαφορετικό. Και τελειώνω σε αυτό, και αυτό που, ναι, σε αυτό που με ρωτήσατε. Εμείς ως ΚΚΕ διατηρήσαμε τις δυνάμεις που είχαμε σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, και πρέπει να συνεκτιμήσουμε, αν θέλετε, συνολικά το αποτέλεσμα και σε περιφέρειες και σε δήμους. Εμείς δίναμε μια ενιαία εκλογική μάχη, και αυτό ήταν, αν θέλετε, και ο βασικός μας άξονας, ότι το πολιτικό πρόβλημα που έχουμε σε περιφέρειες, σε ευρωεκλογές, σε δήμους είναι το ίδιο πολιτικό πρόβλημα. Όλα τα προβλήματα που έχουν οι εργαζόμενοι, όπου και να τα δούμε, είναι απόρρια της ισχύως και της ύπαρξης του κοινού αντίπαλου, του πραγματικού αντίπαλου, της δικτατορίας του κεφαλαίου, της δικτατορίας των μονοπωλίων, που δεν φεύγει, δεν αλλάζει και δεν πρόκειται να μεταβληθεί αν από ΣΥΡΙΖΑ αλλάξουμε διακυβέρνηση σε Νέα Δημοκρατία. Άλλωστε, αν δούμε και το πρόγραμμα, οι διαφορές που έχουν οι δύο μεταξύ τους είναι στα σημεία και όχι επί της ουσίας. Και ο λόγος είναι ότι ο ΣΕΒ, η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, η Ένωση Ελλήνων Τραπεζών, η Ένωση Τουριστικών Επιχειρήσεων Ελλάδος θα παραμείνουν στη θέση τους, και για τα δικά τους συμφέροντα, όποιος αναλάβει και να βρίσκεται στο τιμόνι της αστικής διακυβέρνησης, θα υλοποιεί διαπολιτική. Η σταθεροποίηση, όμως, γιατί... για να τελειώσω με αυτό που με ρωτήσατε, ναι, η σταθεροποίηση των δυνάμεων του ΚΚΕ όμως αποτελεί εχέγγυο και δίνει τη δυνατότητα στον λαό, αν θέλετε, να αλλάξει τα πράγματα και να βάλει τη σφραγίδα του στις εξελίξεις. Να οργανώσει την πάλη του, να οργανώσει τους αγώνες του, να συγκρουστεί με την πολιτική αυτή η οποία εφαρμόζεται. Υπάρχει χρόνος να κινηθούμε σε μια κατεύθυνση ρήξης, σύγκρουσης, ανατροπής με την πολιτική που εφαρμόζει είτε ο ένας είτε ο άλλος διαχρονικά. Αυτός είναι και ο λόγος απογοήτευσης. Να κερδίσει κάτι σήμερα και κυρίως να ανοίξει τον ελπιδοφόρο δρόμο του αύριο της Ελλάδας και της Ευρώπης σοσιαλισμού. Να ρωτήσω κάτι εγώ. Υπάρχει το ενδεχόμενο, δηλαδή σε κάποιον που δεν παρακολουθεί στενά τα ελληνικά πολιτικά πράγματα, θα φαινόταν απολύτως λογικό να γίνει μια κουβέντα ανάμεσα στο Κουκουέ, στο Γιάννη Βαρουφάκη, στον Παναγιώτη Λαφαζάνη, στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, σε ένα χώρο δηλαδή που ανήκει στην αριστερά, έχει σαφή αντιμνημονιακό και αντιευρωπαϊκό προσανατολισμό και θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια ενδιαφέρουσα συσπήρωση. Υπάρχει αυτή η προοπτική, δηλαδή θα μπαίνατε σε μια τέτοια κουβέντα? Κοιτάξτε, ιστορικά η αριστερά είναι εκείνο το κομμάτι του πολιτικού συστήματος, δεν λέω του αστικού πολιτικού συστήματος, το δούμε την ευρία έννοια, που υπηρετεί την πρόοδο. Πρόοδο στις συγκεκριμένες συνθήκες είναι ένα αφήγμα τη βαρβαρότητα του καπιταλισμού, η οποία όπου και να τη δούμε, όπως και να τη δούμε, σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη, παράγει φτώχεια, μιζέρια. Όχι, δεν λένε αυτά, θα σας πω. Παράγει φτώχεια, μιζέρια και εξαθλίωση, και δεν υπάρχει πουθενά, όσο και να το ψάξουμε, κανένα παράδειγμα καπιταλιστικής διαχείρισης που να βολεύει τους εργαζόμενους. Και να πάμε στο καινούργιο. Και το καινούργιο ακριβώς είναι να καταλάβουμε ότι
το πραγματικό πρόβλημα που έχουν οι εργαζόμενοι σε κάθε μορφή διαχείρισης του καπιταλισμού, είναι φιλελεύθερη, σοσιαλδημοκρατική, είναι ο ίδιος ο καπιταλισμός. Είναι το γεγονός ότι για τα κέρδη του κεφαλαίου, για τα κέρδη των μονοπωλίων, θυσιάζουν τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα και αυτό, αν θέλετε, είναι νομοτελειακό και είναι απαραίτητο. Εμείς λοιπόν, σαν ΚΚΕ, λέμε. Υπάρχουν οι υλικοί όροι για να ζήσουν οι άνθρωποι καλύτερα. Απλώς αυτοί οι υλικοί όροι απαιτούν ανατροπή των κοινωνικών σχέσεων σήμερα, απαιτούν να ξεγράψουμε τη δικτατορία του κεφαλαίου, να ξεγράψουμε, αν θέλετε, το κέρδος σαν κίνητρο της παραγωγής και να κινηθούμε στον αντίποδα αυτής της λύσης. Η ζωή περίπου στο σοσιαλισμό. Όχι, δεν λέει καθόλου αυτά. Όλες αυτές οι αστικές πολιτικές δυνάμεις στη βάση τους που μου αναφέρατε, στην ουσία μιλάνε για μια διαφορετική διαχείριση του καπιταλισμού. Άλλοι λένε έξω από την Ευρώπη, άλλοι λένε να αλλάξουμε λίγο την Ευρώπη, χωρίς να θυμούν την ουσία. Κανείς δεν μιλάει για την ανάγκη ρήξης με την κεφαλαιοκρατική σχέση, ρήξης με το κεφάλαιο, ρήξης με το κέρδος. Και εγώ επιμένω, όσο κριτήριο της παραγωγής είναι το κέρδος, όπως και να το κάνουμε, γιατί δεν μπορεί να τετραγωνιστεί ο κύκλος, θα απαιτείται φθηνή εργατική δύναμη, ιδιωτικοποίηση, ένα κράτος να βολεύει το κεφάλαιο. Αυτό γίνεται στην Ελλάδα, γίνεται στην Ευρώπη, γίνεται στη ΣΥΠΑ, όπου έχει διαλυθεί τόσο πολύ μεσαία τάξη που μιλάμε για τέλος του αμερικανικού ονείρου και μιλάμε για πλέον για την πλειοψηφία των νέων κάτω των 30 ετών που δεν θέλουν καπιταλισμό. Γίνεται στην Ιαπωνία, γίνεται παντού σε ολόκληρο τον καπιταλιστικό κόσμο και αυτή είναι η νομοτέλεια του καπιταλισμού. Γίνεται στην Κίνα. Και στην Κίνα. Και η Κίνα, στο βαθμό που προχωράει σε μια εδραίωση καπιταλιστικών σχέσεων, βεβαίως έχει τέτοια χαρακτηριστικά και δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Και αυτό, αν θέλετε, ενισχύει αυτό που λέω εγώ. Αν δεν μπορεί η Κίνα. Ενισχύει λοιπόν το εξής. Κοιτάξτε, να σας πω. Το επιχείρημα το αν γίνεται κάπου αλλού. Γιατί υπάρχει αυτό το επιχείρημα. Είναι και αυτό ένα επιχείρημα. Όχι, δεν είναι. Θα σας πω γιατί δεν είναι. Μα για χρόνια το κουκουέ έλεγε ότι γίνεται και κάπου αλλού. Θα σας πω γιατί δεν είναι. Αν ρωτάγαμε έναν σκλάβο όταν ο Σπάρτακος βρισκόταν πλέον πάνω στην οδό δίπλα από τη Ρώμη σε ένα σταυρό και ήταν αναφλεγόμενος αν θα πέσει η δουλεία και αν μπορούσε να το βγάλει το συμπέρασμα αυτό από την ήττα του Σπάρθακου, θα έλεγε δεν γίνεται. Αν ρωτάγαμε το κάποιον όταν ο Ροβεσκέρος βρισκόταν στη Λεμιτόμο και Καρατομή του αν θα υπερνικήσει τελικά ο καπιταλισμός ή όχι, θα μπορούσε να πει όχι, δεν θα υπερνικήσει. Και στις δύο όμως περιπτώσεις το αποτέλεσμα είναι άλλο. Αν θέλετε, ο συσχετισμός δεν είναι επιχείρημα, γιατί ο συσχετισμός θα αλλάζει. Εμείς λοιπόν λέμε ότι ο καπιταλισμός είναι βάρβαρος παντού. Όπως και να τον δείτε, είναι βάρβαρος. Είναι ο λόγος για τον οποίο η Ελλάδα σήμερα, ο μέσος μισθός στην Αθήνα του σήμερα είναι κάτω από 1.000 ευρώ και έχει υποχωρήσει σε επίπεδα που μόνο στην Κουάλα, είναι κατώτερος ακόμα και το μισθό στην Κουάλα Λουμπούρ. Είναι ο λόγος για τον οποίο οι σοσιαλδημοκράτες και οι νεοφιλελεύθεροι τα τελευταία 30 χρόνια υλοποιούν την ίδια αντιδραστική αντιλαϊκή πολιτική σε ολόκληρο τον κόσμο. Σε ένα βαθύτερο επίπεδο, οι λαοί έχουν αρχίσει να καταλαβαίνουν ότι ό,τι και να ψηφίσουν, το αποτέλεσμα της κάλπης είναι το ίδιο. Πώς το εννοείται αυτό? Ότι ψηφίσανε στην Ελλάδα 3-4 διαφορετικές πολιτικές δυνάμεις, το αποτέλεσμα ήταν μνημόνιο. Ότι ψηφίζει, για παράδειγμα, ο Βρετανικός λαός όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν μπορεί να πάρει τον Brexit. Ότι καλείται να ξανακάνει ένα δημοψήφισμα όσες φορές χρειάζεται για να πει ναι στο Ευρωσύνταγμα, χωρίς να καλείται ποτέ να πει ένας λαός όχι σε μια τέτοια ευρωπαϊκή ιδέα. Και όταν ο συσχετισμός άλλων δυνάμεων που δεν αφορούν το λαό απαιτούν, αν θέλετε, μια απεμπλοκή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε αρχίζει να ανοίγει το ζήτημα όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι λίγο αυτό που λέτε? Όχι, καθόλου. Γιατί νομίζω, αν θέλουμε να ερμηνεύσουμε γιατί γεννιέται η Χρυσή Αυγή ως, αν θέλετε, αντίληψη στα μυαλά του κόσμου. Πού θα το αποδώσουμε? Δεν θα το αποδώσουμε στο ότι και να ψηφίζει, όποια αστική πολιτική δύναμη και να ψηφίζει ο κόσμος σε Ελλάδα και Ευρώπη, το αποτέλεσμα είναι λιτότητα, είναι μνημόνια, είναι η ίδια πολιτική. Ναι. Εμείς η παράταξη όμως του ΚΚΕ, αν μπορούσε πρακτικά να αλλάξει πράγματα, πιστεύετε ότι δεν θα είχε προσελκύσει ψηφοφόρους τέτοιους οι οποίοι να του δίνουν τη δύναμη αύριο να είναι κυβέρνηση και να πει, παράδειγμα, ότι εγώ τα αλλάζω όλα? Και εμείς έχουμε πει το εξής, έχουμε πει επανειλημμένα. Ότι αν περιμένει κάποιος να του λύσουν το θέμα, δηλαδή να του αναθέσει να κυβερνήσει χωρίς να αλλάξει το σύστημα, θα σας πω. Αυτό που αποδεικνύει η πείρα ποιο είναι, ότι αυτό το σύστημα παράγει μνημόνια σε αυτή τη φάση εξέλιξης του καπιταλισμού. Και ο κόσμος έχει αρχίσει και το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα. Έχουμε και παράδειγμα από κυβερνήσεις κομμουνιστικών. Μα αυτό το μνημόνιο στην Ελλάδα, όχι σε όλες τις χώρες. Ο Στρέντερ, για παράδειγμα, το εφάρμοσε το μνημόνιο από τις αρχές του 2000. Έχουμε όμως και παραδείγματα κομμουνιστικών κρατών που κυβέρνησαν. Η Θάτσερ το εφάρμοσε 30 χρόνια νωρίτερα. Στη Γαλλία εφαρμόζεται χωρίς να το λένε μνημόνιο. Στη ΣΥΠΑ η διάλυση μεσαίας τάξης έχει γίνει εδώ και 15 χρόνια. Με συγχωρείτε, όμως δεν έχουμε και παράδειγμα. Στην Ιαπωνία γίνεται το ίδιο πράγμα. Όπου και να πάμε, έχουμε το ίδιο φαινόμενο. Ο κομμουνισμός δεν είναι κάτι που δεν έχει εφαρμοστεί. Έχουμε παραδείγματα εφαρμοσμένου κομμουνισμού.
η Σοβιετική Ένωση και όλες οι Σοβιετικές Ένωσες. Αυτή που τσάκησε τον φασισμό, τσάκησε το Χίτλερ και, κατάφερε μέσα σε λεπτάδες καπέζο κανένα λαό δεν τσάκησε. Και γι' αυτό όλοι οι λαοί της Ανατολικής Ευρώπης τώρα λένε ότι θέλουν να γυρίσουν στον κομμουνισμό. Θέλω να πω ότι τελικά... Άμα γίνει ένα γκάλο. Τελικά αυτό το μοντέλο. Δεν έφυγαν οι λαοί. Ανατράπηκε το μοντέλο από εξωτερικές και εσωτερικά προβλήματα και οι λαοί τώρα δεν κλείθηκαν ποτέ να το πω. Λένε τώρα θέλουν να γυρίσουν.